ηχητικά αποσπάσματα από το βιβλίο «Αναρχισμός και ψυχολογία» του Dennis Fox, εκδόσεις Futura, σε μετάφραση πρόλογο Αλέξη Ματσάγκου, επιμέλεια έκδοσης Μιχάλη Παπαρούνη και σχεδιασμό έκδοσης Βασίλη Σωτηρίου. Ένα μικρό βιογραφικό του συγγραφέα Dennis Fox. Ο Dennis Fox γεννήθηκε στο Brooklyn της Νέας Υόρκης το 1949. Είναι αναπληρωτής καθηγητής νομικών και ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Illinois στο Springfield. Είναι από τους προτεργάτες της κριτικής ψυχολογίας, επιμελητής μαζί με τον Μπριτελένς και του βιβλίου «Κριτική ψυχολογία. Εισαγωγή». Το κύριο πεδίο των ενδιαφερόντων του αφορά τη σχέση μεταξύ ψυχολογίας, νόμου και δικαιοσύνης. Από τον πρόλογο του μεταφραστή Αλέξη Ματσάγκου. Όταν ο Καναδός κριτικός ψυχολόγος και καθηγητής Dennis Fox μου έστειλε ανάμεσα σε άλλα το άρθρο του με τίτλο «Αναρχισμός και ψυχολογία», προτού καν το διαβάσω, σκέφτηκα πως θα ήταν καλή ιδέα να το μεταφράσω στα ελληνικά. Η πολύπλοκη σχέση, ένταση ανάμεσα στην πολιτική και την ψυχολογία, στο πολιτικό και το προσωπικό, στην εσωτερική και την εξωτερική αλλαγή, βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, του προβληματισμού και της διαμάχης στο ριζοσπαστικό κοινωνικό ζήτημα από τις δεκαετίες του 60 και του 70 και στις οριακά κρίσιμες συνθήκες του 21ου αιώνα, τίθεται εκ νέου με έναν ιδιάζοντα και επιτακτικό τρόπο. Επιπλέον, αντίθετα με διάφορες παραλλαγές της μαρξιστικής σκέψης που συνευρίσκονται με την ψυχολογία στις σκοτεινές γωνίες του mainstream ήδη από τη δεκαετία του 30 και τον φρουιδομαρξισμό του Βίλχεμ Ράιχ και της σχολής της Φραγκφούρτης, η σχέση της αναρχικής σκέψης με την ψυχολογία συνιστά μια τέρα εγκόγκλητα στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, όπως δίνουν και η σχεδόν παντελή έλλειψη σχετικής βιβλιογραφίας. Μια πρώτη και προφανής χρησιμότητα του άρθρου είναι ότι ρίχνει φως, σύντομο, αποσπασματικό, αλλά πάντως φως, στην πλευρά εκείνη της υπάρχουσας ψυχολογικής γνώσης, υποτιμημένη τόσο στο πλαίσιο της παραδοσιακής ψυχολογίας, όσο και σε αυτό της ριζοσπαστικής πολιτικής, αλλά εντούτοις υπαρκτή, που έχει ως στόχο και προσανατολισμό της τη συλλογική και προσωπική απελευθέρωση ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πάλη για την επίτευξή της. Βοηθάει έτσι στο σπάσιμο ή έστω στο ράγισμα του στερεότυπου που φαίνεται να κυριαρχεί στις ριζοσπαστικές πολιτικές ομάδες που είναι λίγο πολύ αδαή σχετικά με τις εξελίξεις στην ψυχολογία και το οποίο ταυτίζει σιλίδιν την τελευταία με τον ατομικισμό, την απολύτικη στάση και τον κομφορμισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, ακόμη πιο σημαντική κατά τη γνώμη μου από την ενημέρωση σχετικά με τα υπάρχοντα, λιγότερο ή περισσότερο ριζοσπαστικά παραδείγματα εντός του πεδίου της ψυχολογίας, είναι η γενικότερη υπόδειξη του άρθρου ότι η πολιτική σκέψη εν γέννη προϋποθέτει και περιλαμβάνει αναγκαστικά την ψυχολογική σκέψη. Την υιοθέτηση δηλαδή συγκεκριμένων απόψεων για την ανθρώπινη φύση, τον χαρακτήρα, τα όρια και τις δυνατότητές της, άσχετα με το αν οι απόψεις αυτές είναι ρητές ή άρρητες, συνειδητές ή ασυνείδητες, επεξεργασμένες ή πρωτόλιες. Το να σκέφτεσαι πολιτικά εν ολίγης σημαίνει να σκέφτεσαι και ψυχολογικά. Υπό αυτό το πρίσμα δεν διεύθυνται καν ζήτημα συνέβρεσης ή συσχετισμού ανάμεσα στην πολιτική και την ψυχολογία. Απέναντίας, αυτό που χρήζει κριτικής εξέτασης και διαλεύκανσης είναι η αποξένωση και ο διαχωρισμός τους μέσα στη γενικότερη καπιταλιστική συνθήκη του κατακαιρματισμού των επιστημονικών γνωστικών πεδίων και των κοινωνικών πρακτικών. Όσον αφορά τη ριζοσπαστική πολιτική, η παραπάνω έννοια σημαίνει πως αν πιστεύεις τα αλήθεια τον ισχυρισμό της, ότι η απελευθέρωση από την υφιστάμενη εξουσιαστική και καταπιεστική κοινωνική δομή είναι έργο των ίδιων των καταπιεσμένων ανθρώπων, είτε μιλάμε για την πιο γενικόλογη αναρχική διατύπωση του ισχυρισμού αυτού, είτε για την πιο στενά ταξική αντίστοιχη μαρξιστική, που δηλώνει πως η απελευθέρωση της εργατικής τάξης είναι έργο της ίδιας, τότε η αδιαφορία για τον ανθρώπινο παράγοντα ως πεδίο μελέτης, γνώσης και παρέμβασης συνιστά μια θεμελιώδη παράληψη, ανεπίτρεπτη και επί της ουσίας αντιδραστική. Η αντιδραστικότητα αυτή δεν είναι απλώς και μόνο ένα σχήμα λόγου για να τονιστεί η σημασία της παραπάνω παράληψης. Εάν το να σκεφτόμαστε πολιτικά σημαίνει να σκεφτόμαστε και ψυχολογικά, τότε η άρνηση των ριζοσπαστικών πολιτικών δυνάμεων να θέσουν και να επεξεργαστούν τις δικές τους ψυχολογικές υποθέσεις και εκτιμήσεις δημιουργεί εκ των πραγμάτων ένα κενό που εντός εισαγωγικών φυσιολογικά καλύπτεται από την κυρίαρχη ψυχολογία. Όσον αφορά τον πολιτικό ριζοσπαστισμό, το άρθρο προβαίνει σε δύο χρήσιμες και κρίσιμες επισημάνσεις. Αφενός υπογραμμίζει την κρυφή ή όχι και τόσο κρυφή παρουσία των κυρίαρχων ιδεολογικών προκαταλήψεων, ρατσιστικών, σεξιστικών, ιεραρχικών στο εσωτερικό του. Αφετέρου, επισημαίνει τη φοβική, ρατσιστική του στάση απέναντι στα ψυχικά φαινόμενα περσέ, απέναντι δηλαδή στις ψυχικές κρίσεις και δυσκολίες που πολύ εύλογα και αναμενόμενα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις γραμμές του.
πρόκειται για μια στάση πραγματικά απαράδεκτη, όπου και στο βαθμό που λαμβάνει η χώρα, αν αναλογιστούμε ότι οι άνθρωποι που κινητοποιούνται ειλικρινά για την κοινωνική αλλαγή είναι κατά κανόνα και οι πιο ευαίσθητοι στην αλλοτρίωση, την αθλειότητα και τη δυστυχία της καπιταλιστικής καθημερινότητας. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο ενδιαφέρον και σημαντικό στοιχείο του άρθρου είναι ότι επιχειρεί να συμπεριλάβει την πνευματικότητα στην ατζέντα του αναρχισμού και της κοινωνικής αλλαγής εν γέννη. Παρότι παρεξηγημένη πολιτικά και όχι αδίκως, μέσα από τις αφομοιωτικές στην κυρίαρχη πραγματικότητα, συντηρητικές και ατομικιστικές της χρήσης, η πνευματικότητα αποτελεί κεντρικό και αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνικής αλλαγής, της κοινωνικής πράξης που οδηγεί στην αλλαγή. Το πνεύμα δεν είναι ποτέ κάτι το στενά ατομικό. Ίσα-ίσα, αποκλειστός ατομοκεντρισμός της κυρίαρχης ιδεολογίας συνιστά ακριβώς τον θάνατο του πνεύματος. Και η ανθρώπινη μονάδα πραγματώνει τον εαυτό της μονάχα όταν ανοίγει τα όρια της προς την κοινωνική αλλά και την κοσμική ολότητα. Το πνεύμα επίσης δεν συνιστά φυγή από την πραγματικότητα, αλλά μια θεμελιώδη και απαράγραπτη διάστασή της. Από την άλλη, βέβαια, το πνεύμα αλλοτριώνεται, πρώτο μάλιστα απ' όλα λόγω της ιδιοσυστασιακής του ευαισθησίας και μετατρέπεται σε ατομικισμό και φυγή. Το πνεύμα υποφέρει ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μέσα στη μέγενη της καπιταλιστικής μαζικής κουλτούρας, την ίδια στιγμή όμως γιγαντώνεται κρυφά μέσα στα γρανάζια της, προετοιμάζοντας τη στιγμή που θα ξεσπάσει. Δεν μπορούμε καν να φανταστούμε την παγκόσμια αλλαγή που μας είναι σήμερα δραματικά απαραίτητη χωρίς την καταλυτική επενέργεια ενός συλλογικού επαναστατικού πνεύματος που θα συμπαρασύρει θέμελα την υφιστάμενη πραγματικότητα, κοινωνική μαζί και ατομική. Από την άλλη, το άρθρο τόσο στο γενικότερο πνεύμα του όσο και σε επιμέρους σημεία του σηκώνει αρκετή κριτική από διάφορες απόψεις, την οποία ασφαλώς και δεν μπορούμε να αναπτύξουμε πλήρως στο σύντομο αυτό πρόλογο. Ας σημειώσουμε ότι ο αναρχισμός τον οποίο επιχειρεί ο Fox να φέρει σε συνομιλία με την ψυχολογία είναι ένας ήδη από μόνος του αρκετά φιλικός προς την ψυχολογία αναρχισμός, με τη θετική αλλά και την αρνητική έννοια. Δεν πρόκειται για τον αναρχισμό εν γέννη, άλλωστε ο ίδιος ο Fox αναφέρεται ρητά στην ποικιλία των αναρχικών εκδοχών, αλλά για μια παραλλαγή του που είναι εξαιρετικά διαδεδομένη στη Βόρεια Αμερική και τελευταία τον απαντάμε όλο και συχνότερα και στην Ευρώπη. Έναν αναρχισμό που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε πολιτισμικό, ηθικό, ακόμη και ψυχολογικό, με την έννοια ότι δίνει έμφαση στην προσωπική και διαπροσωπική συνείδηση, στάση και πρακτική. Το πολιτικό σκεπτικό του αναρχισμού αυτού συνοψίζεται στη φράση του Gordon ότι ο σκοπός για τους αναρχικούς δεν είναι να εισάγουν μια νέα κοινωνία, αλλά να πραγματοποιήσουν μια εναλλακτική κοινωνία όσο γίνεται περισσότερο στο παρόν. Με τον τρόπο αυτόν, το επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος μετατοπίζεται από τις ευρύτερες κοινωνικές διεργασίες στη στάση και την πρακτική των ίδιων των αναρχικών ατόμων και ομάδων. Έτσι, οι αναρχικοί που προτάσσουν κοινωνικές σχέσεις χωρίς ιεραρχία και κυριαρχία αναλαμβάνουν ήδη τη συγκρότησή τους. Δίνεται έμφαση στην εσωτερικευμένη προσωπική διάσταση του κράτους και της εξουσίας και στην αναγκαιότητα της προσωπικής και διαπροσωπικής αλλαγής. Το κράτος και η εξουσία λογίζονται κατά βάση ως μορφές ανθρώπινης συνείδησης και συμπεριφοράς. Με δύο λόγια, το κράτος και ο καπιταλισμός δεν γεννιούνται σήμερα και δεν γεννιούνται στο κεφάλι μας ή στο σπίτι μας. Υπάρχουν ήδη πριν εμείς γεννηθούμε και υπάρχουν έξω από εμάς. Και αυτό ακριβώς είναι που τους δίνει τη δύναμη να επηρεάζουν τόσο καταλυτικά το μυαλό, την ψυχή και τη συμπεριφορά μας. Για να τα αντιμετωπίσουμε λοιπόν, ταυτόχρονα με την προσπάθεια να απαλλαγούμε από την επιρροή τους στη συνείδηση και την καθημερινή μας ζωή, είναι απαραίτητη και μια εξωστρεφής δράση που να ανταποκρίνεται στο πραγματικό, αντικειμενικό τους μέγεθος. Είναι νομίζω προφανές ότι τη δράση αυτή δεν είναι σε θέση να την αναλάβουν εξ ολοκλήρου οι μειοψηφικές αναρχικές ομάδες ανά τον κόσμο. Υπάρχει βέβαια στο αναρχικό πλαίσιο που συζητάμε και μια υποτιθέμενη γέφυρα ανάμεσα στο μικροπολιτικό πεδίο της καθημερινής στάσης και πρακτικής των αναρχικών ομάδων και το μακροπολιτικό πεδίο της συνολικής κοινωνικής αλλαγής. Ονομάζεται προεικονιστική πολιτική, σημαίνει πως οι μη ιεραρχικές αναρχικές κοινότητες προεικονίζουν την απελευθερωμένη ανθρώπινη κοινωνία. Κατά τη γνώμη μου όμως είναι μια γέφυρα μη στερεή και ενδεχομένως επικίνδυνη. Καταρχήν, η ίδια η χρήση της εικόνας ως σημάντα μεταφοράς από μια κοινωνική σχέση, την ιεραρχική, σε μια άλλη κοινωνική σχέση, τη μη ιεραρχική, παραπέμπει ευθέως στην κυρίαρχη σύγχρονη λογική του θεάματος, σύμφωνα και με τον περίφημο ορισμό του Ντεμπόρ για το θέαμα ως κοινωνική σχέση, καθιστώντας την προεικονιστική πολιτική ευάλωτη στη μετατροπή της σε ένα είδος επιφανειακού lifestyle, άλλωστε η λέξη lifestyle χρησιμοποιείται αρκετές φορές μέσα στο κείμενο του Fox και κατά βάση ανυποψίαστα. Επίσης, η προεικονιστική αντιστοίχηση των λιγότερο ή περισσότερο περιορισμένων αναρχικών κοινοτήτων που λειτουργούν μέσα στην ασφικτική υλική και ιδεολογική πίεση του καπιταλιστικού περιβάλλοντος με την πραγματικότητα της γενικευμένης κοινωνικής απελευθέρωσης από το περιβάλλον αυτό είναι κατά τη γνώμη μου αρκετά προβληματική και πολιτικά επίφοβη.
Μου έρχεται εδώ στο μυαλό η έξοχη ανάλυση του αντιψυχιάτρου Κούπερ για το πώς το κυρίαρχο σύστημα μέσω των ψυχιατρικών ασύλων, του εγκλισμού και της αναπλήρωσης των ανθρώπων με ψυχικές δυσκολίες κατασκευάζει μια παραμορφωμένη και αποθετική εικόνα της τρέλας, την οποία και προβάλλει στο κοινωνικό σύνολο ως μπαμπούλα περιφρούρησης της ψυχικής κανονικότητας. Με έναν κάπως ανάλογο τρόπο, το κυρίαρχο σύστημα εκμεταλλεύεται την ύπαρξη των περιθωριοποιημένων και συχνά αυτοπεριθωριοποιημένων αναρχικών ομάδων για να κατασκευάσει την αρνητική εικόνα της αναρχίας ως ανώμαλης, ακραίας και φανατικής αίρεσης ή ως γνωρίσματος κάποιων αιώνιων ρομαντικών losers που η μοίρα τους είναι να τρώνε μια ζωή ξύλο, κυριολεκτικά και μεταφορικά, από το πάντοτε ισχυρότερο κράτος. Καλό είναι λοιπόν να είμαστε υποψιασμένοι, να μην βαφκαλιζόμαστε μπαίνοντας ήδη στο παιχνίδι τους και να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι οι δυνατότητες ελευθερίας, οπωσδήποτε υπαρκτές, που έχουμε σήμερα ως αναρχικοί ή ριζοσπάστες γενικότερα, έχουν ελάχιστη σχέση με τις δυνατότητες ελευθερίας του ανθρωπίνου είδους μετά την απαλλαγή του από το παγκόσμιο κρατικό και καπιταλιστικό κτίνος. Αυτές τις τελευταίες είναι δύσκολο ακόμα και να τις φανταστούμε από εδώ που βρισκόμαστε, πολύ δε περισσότερο να τις προεικονίσουμε στην καθημερινότητά μας. Επιπλέον το να θεωρεί και να κατασκευάζει κανείς τον εαυτό του ως εικόνα και ενσάρκωση του απελευθερωμένου ανθρώπινου μέλλοντος, κυοφορεί το ενδεχόμενο ενός κακώς εννοούμενου ιδεαλισμού και μιας μεγαλομανίας που θυμίζει έντονα τον ναρκισισμό της κυρίαρχης κουλτούρας της ψυχολογίας. Και πράγματι, αν ο σκοπός για τους αναρχικούς είναι να πραγματοποιήσουν μια εναλλακτική κοινωνία όσο γίνεται περισσότερο στο καπιταλιστικό παρόν, αυτό τους φέρνει αρκετά κοντά στην κουλτούρα της ψυχολογίας, η επιδίωξη της οποίας μπορεί κάλλιστα να οριστεί ως η επίτευξη μιας πλήρους και ικανοποιητικής ανθρώπινης ζωής μέσα στο καπιταλιστικό παρόν. Με τον τρόπο αυτό, η ισότητα και η ελευθερία μετατρέπονται από καθολικός κοινωνικός στόχος σε ιδιαίτερο γνώρισμα συγκεκριμένων ατόμων και ομάδων, συντελώντας το ενδεχόμενο ανάπτυξης μιας ναρκισσιστικής αυτοαναφορικότητας με πολιτικό επίχρησμα. Αναφερόμενος στις διαφόρων ειδών πνευματικές κοινότητες, ο Γκόρντον παρατηρεί ότι αυτές οι πρακτικές και οι τρόποι ζωής μπορεί να υποπέσουν σε μια αυτοαναφορική υποκουλτούρα. Είμαστε άραγε βέβαιοι, ότι ο ίδιος κίνδυνος γίνεται ήδη διόλου για τις πολιτικοποιημένες αναρχικές κοινότητες. Σε διάφορα σημεία του κειμένου γίνεται λόγος περί αναρχικής κουλτούρας. Ας πάρουμε τη φράση «μια αναρχική κουλτούρα όπου οι συμμετέχοντες ζουν μια πιο ικανοποιητική ζωή ενώ εργάζονται πιο αποτελεσματικά για έναν κόσμο που παρέχει καλύτερη ζωή σε όλους». Αν αφαιρέσουμε τη λέξη αναρχική από την αρχή της φράσης, σε τι διαφέρει ο ορισμός της εν λόγω κουλτούρας από την ανθρωπιστική εκδοχή της κουλτούρας της ψυχολογίας. Με όλα αυτά, δεν θέλω να υποτιμήσω την πολιτική αξία της δουλειάς που γίνεται από τις διάφορες αναρχικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Θέλω απλώς να επιστήσω την προσοχή στους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί η υπερβολική επικέντρωση στο ιδιωτικό προσωπικό καθημερινό πεδίο της πολιτικής, στον ίδιο βαθμό με τον κίνδυνο του φετιχισμού που εγκυμονεί η υπερβολική επικέντρωση στις μεγαδομές του κράτους και της εμπορευματικής αγοράς. Οι κίνδυνοι αυτοί, άλλωστε, είναι σε μεγάλο βαθμό και οι λόγοι που κάνουν τους περισσότερους αναρχικούς ή ριζοσπάστες γενικότερα, που είναι περισσότερο προσανατολισμένοι στη δράση στο μακροπολιτικό επίπεδο, να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί απέναντι στην ψυχολογία. Από τη δική μου πλευρά, θεωρώ πως υπάρχει και διαφορετικός τρόπος σύνδεσης της ριζοσπαστικής πολιτικής με την ψυχολογία. Ο τρόπος αυτός θα μπορούσε να συνοψιστεί στο μότο «Ψυχολογία στην υπηρεσία της παγκόσμιας κοινωνικής αλλαγής». Μια ψυχολογία δηλαδή που επιζητεί ακριβώς να εισάγει μια νέα κοινωνία και όχι τόσο να πραγματοποιήσει μια εναλλακτική κοινωνία στο παρόν. Σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω λοιπόν πως θα είχε, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον να διερευνήσουμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν ώστε να απεγκλωβίσουμε την ψυχολογία από τον περιορισμό της στο προσωπικό μικροπολιτικό πεδίο και να την εντάξουμε στο πλαίσιο της εξωστρεφούς πολιτικής δράσης μαζικής, μεγάλης κλίμακας, που προανέφερα ως απαραίτητη. Μήπως λοιπόν ο 21ος αιώνας είναι η εποχή για την εισαγωγή ενός νέου παραδείγματος επικοινωνίας ανάμεσα στον κοινωνικό ριζοσπαστισμό και την καταπιεζόμενη κοινωνική πλειοψηφία? Μήπως είναι η ώρα για τους ριζοσπάστες να βγάλουν την αμφίεση του δασκάλου και να βάλουν αυτή του ψυχολόγου? Δεν εννοώ ασφαλώς ότι οι ριζοσπάστες θα πρέπει να σπουδάσουν ψυχολογία ή να γίνουν επαγγελματίες ψυχολόγοι. Εννοώ ότι στην επικοινωνία τους με το ευρύτερο κοινωνικό τους ακροατήριο θα ήταν ίσως χρήσιμο να υιοθετήσουν μια στάση ψυχολόγου και πιο ειδικά διευκολυντή, facilitator. Στην ψυχοθεραπεία, facilitator είναι ο θεραπευτής εκείνος που δεν επιτελεί ο ίδιος ούτε κατευθύνει τη θεραπευτική διαδικασία, αλλά ο ρόλος του είναι να διευκολύνει την ανάδυση του θεραπευτικού δυναμικού του θεραπευομένου, ο οποίος αποτελεί και το ουσιαστικό υποκείμενο της θεραπείας. Αντίστοιχα, ως πολιτικός facilitator, θα μπορούσε να οριστεί ο ριζοσπάστης εκείνος που δεν επιτελεί ο ίδιος με τους ομοίους του ούτε κατευθύνει τη διαδικασία της κοινωνικής αλλαγής,
αλλά ο ρόλος είναι να διευκολύνει την ανάδυση του επαναστατικού δυναμικού της καταπιεζόμενης πλειοψηφίας, η οποία αποτελεί και το ουσιαστικό υποκείμενο της κοινωνικής αλλαγής. Σε σχέση με την έως τώρα επικρατούσα παιδαγωγική προσέγγιση, θεωρώ πως αυτού του είδους η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες του 21ου αιώνα, εγκαθιδρύει ένα πιο ισότιμο πλαίσιο επικοινωνίας και είναι και πολιτικά πιο αποτελεσματική. Τώρα, το πώς ακριβώς βρίσκει εφαρμογή αυτή η στάση του πολιτικού διευκολυντή στα διάφορα πολιτικά φαινόμενα και περιβάλλοντα είναι κάτι που μένει να μελετηθεί στην πράξη. Ούτως ή άλλως, όλα αυτά δεν είναι παρά υποθέσεις, ερωτήματα και προτάσεις. Ως μεταφραστής αυτού του άρθρου, απλά δράτω με τις ευκαιρίες και κάνω πρώτο στην αρχή στην αξιοποίησή του. Και όπως είπαμε και στην αρχή, η βασική αξία του συγκεκριμένου άρθρου είναι ότι συστήνει ένα πλαίσιο συζήτησης για τη σχέση ανάμεσα σε δύο όρους που μέχρι πρότινος φαινόταν ότι μιλούν τελείως διαφορετική γλώσσα. Ολόκληρο το κείμενο «Αναρχισμός και ψυχολογία». Πολλοί αναρχικοί είναι καχύποπτοι απέναντι στην ψυχολογιοποίηση και αναφέρονται πολύ ελάχιστα στην ψυχολογία πέραν του να ασκούν κριτική στον ατομικισμό της. Ωστόσο, στις ψυχολογικές υποθέσεις σχετικά με την εξουσία, την ιεραρχία, τη συνεργασία και παρόμοιες δυναμικές, λανθάνει μια κριτική απέναντι στον κρατισμό και τον καπιταλισμό και σκιαγραφούνται προεικονιστικές απόπειρες για την αλλαγή της κοινωνίας, έτσι ώστε οι άνθρωποι να επιτυχάνουν πιο εύκολα τόσο την αυτονομία όσο και την αμοιβαιότητα. Την ίδια στιγμή, ο προσωπικός και διαπροσωπικός αναβρασμός συχνά δυσχεραίνει αυτές τις απόπειρες. Το ζητούμενο είναι να προσδιορίσουμε ποιες πλευρές της ψυχολογικής έρευνας και της ψυχοθεραπείας, ιδιαίτερα της κριτικής ψυχολογίας, των προεκτάσεων της ανθρωπιστικής ψυχολογίας και της ριζοσπαστικής ψυχανάλυσης, μπορούν να βοηθήσουν τους αναρχικούς να καταπιαστούν ταυτόχρονα με το προσωπικό και το πολιτικό. Αναφερόμενος στην ανάμειξη εξωτερικών και εσωτερικών δυνάμεων μέσα στον καθέναν μας, ο Γκούσταβ Λαντάουερ έγραψε ότι το κράτος είναι μια συνθήκη, μια ορισμένη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, ένας τρόπος ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το καταστρέφουμε με το να δημιουργούμε άλλες σχέσεις, με το να συμπεριφερόμαστε διαφορετικά. Όπως κάθε κοσμοαντίληψη, έτσι και ο αναρχισμός ενσωματώνει υποθέσεις σχετικά με την ανθρώπινη φύση και την ανθρώπινη κοινωνία, που εξηγούν το πώς ενεργούμε και το πώς νομίζουμε ότι πρέπει να ενεργούμε. Αυτή η καθημερινή ψυχολογία μας βοηθάει να καταλάβουμε τη συμπεριφορά τη δική μας και των άλλων και διαμορφώνει την αίσθησή μας σχετικά με το τι είδους κοινωνία είναι επιθυμητή και εφικτή. Το να γίνεται κανείς μέρος μιας αναρχικής πολιτικής κουλτούρας σημαίνει συχνά την αντικατάσταση παλαιών υποθέσεων με νεότερες. Ωστόσο, παρά τη σημασία των ψυχολογικών υποθέσεων για τους αμοιβαίους δεσμούς ανάμεσα στο προσωπικό και το πολιτικό, παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό οποιαδήποτε από τις ποικίλες αμφιέσεις της ψυχολογίας, ακαδημαϊκός κλάδος, θεραπευτικό επάγγελμα, ψυχαναλυτική κατανόηση ή δύναμη της μαζικής κουλτούρας μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση της αυτονομίας και της κοινότητας. Ο αναρχισμός και η ψυχολογία περιέχουν έκαστη μια σειρά από τάσεις που συμφωνούν πολύ ελάχιστα σχετικά με τον ορισμό, την προέλευση, τις μεθόδους και τους σκοπούς. Οι αναρχικοί, όχι μόνο οι ακαδημαϊκοί αναρχικοί, διαφωνούν για το τι είναι αναρχισμός, πότε και πώς ξεκίνησε, τι ζητάει, πώς γίνεται σωστά και ειδικά οι ακαδημαϊκοί για το αν ο μεταναρχισμός έχει αντικαταστήσει τον παλαιότερο αναρχισμό. Η ψυχολογία έχει παρόμοια ερωτήματα. Είναι πιο σωστό να εστιάζει στο νου ή στη συμπεριφορά? Είναι ή πρέπει να είναι επιστήμη? Και αν ναι, τι είδους? Αναζητά γενικούς νόμους της συμπεριφοράς ή μια καλύτερη κατανόηση των ατόμων μέσα στο πλαίσιο τους? Αυτές οι παράλληλες διαμάχες εμπεριέχουν στοιχεία για την προώθηση του αναρχισμού και τον προσδιορισμό των συμφερόντων που μπορεί να υπηρετήσει η ψυχολογία. Η κριτική του αναρχισμού εισχωρεί αναπόφευκτα στα χωράφια της ψυχολογίας. Οι αναρχικοί γενικά υπερασπίζονται αξίες όπως η συνεργασία και η αμοιβαία βοήθεια, η αυτοοργάνωση και η συμμετοχή, ο αυθορμητισμός και η απελευθέρωση. Μια μη ιεραρχική κοινωνία πιστεύουμε θα βοηθούσε τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις μεταβαλλόμενες και μερικές φορές συγκρουόμενες ανάγκες για αυτονομία και αμοιβαιότητα, χωρίς να βλάπτουν τους άλλους κατά τη διαδικασία. Γνωρίζουμε ότι ο έλεγχος της εξουσίας δεν βασίζεται μόνο στην καταστολή των ριζοσπαστικών κινημάτων, αλλά επίσης στον αποπροσανατολισμό μας σε καριεριστικά, καταναλωτικά, εθνικιστικά και άλλα ιδεολογικώς βολικά μονοπάτια, που θυσιάζουν είτε την αυτονομία είτε την αμοιβαιότητα ή συχνά και τα δύο. Αυτός ο αποπροσανατολισμός διεξάγεται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τους κυρίαρχους θεσμούς, εκπαίδευση, θρησκεία, μίντια, νόμος, ψυχοθεραπεία, που εσωτερικεύουν και διαδίδουν συγκεκριμένες απόψεις για την ανθρώπινη φύση και κοινωνία. Για να είμαι ξεκάθαρος, δεν ισχυρίζομαι πως αυτά τα ζητήματα είναι μόνο ψυχολογικά
ή ότι αυτά που έχουν να πούν οι ψυχολόγοι είναι πιο χρήσιμα από όσα λένε οι άλλοι. Επειδή η αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων και κοινότητας είναι η κεντρική ένταση ολόκληρης στην κοινωνική θεωρία, οι πιο παραγωγικές προσεγγίσεις είναι διεπιστημονικές. Γνωρίζω επίσης ότι η πολλή ψυχολογία αποσπά την προσοχή από την πολιτική δουλειά. Η τελευταία μόδα, η θετική ψυχολογία, είναι κατά βάση ένα ακόμη δόλωμα για να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας αντί για τον κόσμο. Συμφωνώ με τον Ζερζάν που σημείωσε ότι στην κοινωνία της ψυχολογίας όλων των ειδών οι κοινωνικές συγκρούσεις μεταφέρονται αυτόματα στο επίπεδο των ψυχικών προβλημάτων, έτσι ώστε να μπορούν να αποδοθούν στα άτομα ως ιδιωτικά ζητήματα. Και με τον Σαλκόσκι που γράφει: «Η ανθρώπινη τάση για αμοιβαία βοήθεια καταστέλλεται περαιτέρω από εκείνους μέσα στη βιομηχανία της αποβλάκωσης που κατ' επάγγελμα προσελητίζουν για λογαριασμό μιας απολυτικής θετικής ψυχολογίας. Η έμφαση της τελευταίας στο να κατηγορούμε τους εαυτούς μας για την αλωτρίωση και την καταπίεσή μας ενισχύεται στη συνέχεια από τις καθημερινές σχέσεις αμοιβαίας συνένεσης, όπου διαρκώς ενθαρρυνόμαστε να είμαστε ρεαλιστές, να ακολουθούμε το πρόγραμμα, να πάψουμε να γκρινιάζουμε, να πάρουμε κανένα αντικαταθλιπτικό αν είναι ανάγκη και προς Θεού να δείχνουμε χαρούμενοι. Επιπλέον, δεν αγνοώ τον ρόλο των ψυχολόγων ως συγγητών των συμβατικών αξιών της δυτικής μεσαίας τάξης και υποστηρικτών της εξουσίας του κράτους και των εταιριών. Είναι μια βρώμικη ιστορία από τα τεστ νοημοσύνης και προσωπικότητας που κατηγοριοποιούν τους ανθρώπους για τον γραφειοκρατικό κοινωνικό έλεγχο ως την αδρανοποίηση φυλακισμένων, εργατών, μαθητών και γυναικών και την ψυχολογική χειραγώγηση που κυμαίνεται από τη διάδοση στρεβλών μοντέλων κανονικότητας μέχρι και τη διαφήμιση εταιρικών προϊόντων για την ανάκριση των κρατουμένων στον Γκουαντάναμο. Οι ψυχοθεραπευτές κατά κανόνα χρησιμοποιούν ιατρικοποιημένες διαγνώσεις που έχουν φτιαχτεί από ψυχίατρους, απαιτούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες και κάποιες φορές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον κοινωνικό έλεγχο. Για παράδειγμα, αντιδραστική προκλητική διαταραχή είναι η διάγνωση για την αναρχία του Μπένιαμιν Ρας, πατέρα της Αμερικάνικης ψυχιατρικής και υπογράφοντα της διακήρυξης της ανεξαρτησίας και αποδίδεται σε αυτούς που αντιστέκονται στην ομοσπονδιακή εξουσία, των οποίων το υπερβολικό πάθος για ελευθερία συνιστούσε μια μορφή παραλογισμού. Παρά την ύπαρξη ενός μικρού δείγματος αναρχικών ψυχολόγων, ο κλάδος παραμένει επιβαρημένος. Έτσι, ίσως δεν είναι περίεργο που οι αναρχικοί αναφέρονται τόσο σπάνια σε αυτόν, ακόμη και όταν χρησιμοποιούν ψυχολογικές έννοιες και μιλούν για την ανθρώπινη φύση. Πολύ λίγα από τα 28 κεφάλαια των σύγχρονων αναρχικών σπουδών, για παράδειγμα, αναφέρουν την ψυχολογία, που δεν εμφανίζεται καν στο ευρετήριο. Κανένας από τους 34 συγγραφείς δεν αναφέρει τον ψυχολόγο. Μια λίστα ανάγνωσης του δικτύου αναρχικών σπουδών αναφέρει ότι η ψυχολογία μπορεί δυνητικά να προσφέρει πολλά στον αναρχισμό και το αντίστροφο. Όμως οι λίστες δουλεύουν πολύ περισσότερο με την ψυχανάλυση παρά με την ψυχολογία, που μεγάλο κομμάτι της είναι παλιό και όχι στα αγγλικά. Από την άλλη, όπως έχει ήδη σημειωθεί, οι αναρχικοί αναπτύσσουν ψυχολογικά επιχειρήματα, παραλληλίζοντας συχνά εκείνα των μαρξιστών και των καταστασιακών. Αυτό ήταν αλήθεια για τον Κροπότκιν, την Έμα Γκόλντμαν και άλλους κλασικούς αναρχικούς και είναι αλήθεια και σήμερα. Για τον Λαντάουερ, δεν κατοικούν οι άνθρωποι μέσα στο κράτος, αλλά το κράτος μέσα στους ανθρώπους. Για την Γκόλντμαν, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και πρέπει να λύσουμε στο κοντινό μέλλον είναι το πώς μπορεί κάποιος να είναι ο εαυτός του και ταυτόχρονα σε ενότητα με τους άλλους. Πώς μπορεί να συμπάσχει βαθιά με όλα τα ανθρώπινα πλάσματα και συγχρόνως να διατηρεί τις χαρακτηριστικές του ποιότητες. Δίνοντας έμφαση στις προσωπικές και ψυχολογικές πλευρές της ζωής, οι πρώιμες αναρχικές γυναίκες επέμεναν ότι οι αλλαγές στις προσωπικές πλευρές της ζωής, όπως οι οικογένειες, τα παιδιά και το σεξ, οφείλουν να αντιμετωπίζονται ως πολιτική δραστηριότητα. Έναν αιώνα αργότερα, ο Μίλστεϊν λέει ότι ο αναρχισμός, η μοναδική πολιτική παράδοση που ασχολείται συστηματικά με την ένταση ανάμεσα στο άτομο και την κοινωνία, σκοπεύει να μεταμορφώσει την κοινωνία ώστε να μεταμορφωθούμε επίσης και εμείς. Για τον Σάλμον, είναι εύκολο να μιλάμε για την αμφισβήτηση του συστήματος και την ίδια στιγμή να ξεχνάμε την αμφισβήτηση του εαυτού μας. Δεν έχει να κάνει με το να βάλουμε το ένα πάνω από το άλλο, αλλά με τη συνειδητοποίηση ότι πρέπει και τα δύο να πηγαίνουν χέρι-χέρι για να έχουμε πραγματική επανάσταση. Ο Γκόρντον επίσης επιμένει ότι η μεταμόρφωση αρχίζει τώρα. Γράφει: «Ο αναρχισμός είναι μοναδικός ανάμεσα στα πολιτικά κινήματα ως προς την έμφαση που δίνει στην ανάγκη πραγματοποίησης των επιθυμητών κοινωνικών σχέσεων εντός των δομών και των πρακτικών του ίδιου του επαναστατικού κινήματος. Ως τέτοια, η προεικονιστική πολιτική μπορεί να ιδωθεί ως μια μορφή συγκροτητικής άμεσης δράσης, όπου οι αναρχικοί που προτάσσουν κοινωνικές σχέσεις χωρίς ιεραρχία και κυριαρχία αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη συγκρότησή τους. Υπάρχει ωστόσο ένα πρόβλημα. Παρότι θέλουμε να ζήσουμε με αναρχικές αξίες σήμερα,
Κανείς μας δεν μεγάλωσε μαθαίνοντας πώς να το κάνει. Ο Μπάρκλεϊ έγραψε πως τα μέλη των συνειδητών αναρχικών κοινοτήτων έχουν ανατραφεί μέσα στις πολιτισμικές παραδόσεις και αξίες του κράτους και έχουν τεράστια δυσκολία να απαλλαγούν από τις καταστροφικές τους επιπτώσεις. Η ένταση στην αναρχική θεωρία ανάμεσα στο προσωπικό και το πολιτικό σημαίνει ότι θα είναι μια συνεχιζόμενη πάλι για να φτάσουμε στην ισορροπία. Τα πιο πρόσφατα άρθρα που αντιμετωπίζουν ζητήματα εξουσίας εντός του κινήματος εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο κοινωνικά μοντέλα κυριαρχίας είναι εγγεγραμμένα στις εσωτερικές του διαδράσεις, ξεσκεπάζοντας δυναμικές ρατσιστικής, σεξιστικής ή ομοφοβικής συμπεριφοράς και ρωτώντας πώς γίνεται και οι ηγετικές θέσεις στους κύκλους των ακτιβιστών καταλαμβάνονται συχνότερα από άντρες παρά από γυναίκες, συχνότερα από λευκούς παρά από μη λευκούς και συχνότερα από ανθρώπους χωρίς αναπηρίες παρά από ανθρώπους με αναπηρίες. Αντιμέτωποι με αυτές τις δυσκολίες, κάποιες φορές κλονιζόμαστε. Στη θέα όλων αυτών που χρειάζεται να γίνουν, μερικές φορές αρκούμαστε να αφήνουμε τα πράγματα να συμβαίνουν, να παραμένουμε επαρκώς λειτουργικοί για τα καθήκοντα της στιγμής, αντί να αναπτύσσουμε προσωπικές, διαπροσωπικές και συλλογικές ικανότητες, που μπορεί κάποια μέρα μια αναρχική κοινωνία να παρέχει με πιο φυσικό τρόπο. Γνωρίζουμε ότι το να εστιάσουμε στον εαυτό μας, στις σχέσεις μας, τις ανάγκες μας, τα συναισθήματά μας, τις επιθυμίες μας, τα μικρά και μεγάλα προβλήματά μας, μπορεί να μας απορροφήσει, να μας απομονώσει, να μας κάνει ναρκισσιστές. Αρνούμαστε τις ατομικές λύσεις. Αν όμως κατανοούσαμε όντως καλύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας, από πού προέρχονται, γιατί τις έχουμε, πώς να τις ικανοποιήσουμε, πώς μπορούμε να τις αλλάξουμε, και αν όντως μάθουμε να αλληλεπιδρούμε πιο αποτελεσματικά, τότε οι συνθήκες της ζωής μας θα μπορούσαν να είναι πιο ικανοποιητικές, οι σχέσεις μας πιο ουσιαστικές, η εργασιακή μας ζωή πιο ανεκτή και τα κοινωνικά και πολιτικά μας εγχειρήματα πιο αποτελεσματικά. Οι αναρχικοί έχουν καλή αίσθηση, νομίζω, του πώς μπορεί να είναι μια ζωή ελεύθερη από την ανταγωνιστικότητα, την κτητικότητα, τη ζήλια και την κυριαρχία, με το άνοιγμά μας στην απελευθέρωση, τον αυθορμητισμό και τη χαρά. Όμως το να αποφασίζουμε να είμαστε διαφορετικοί δεν μας κάνει διαφορετικούς. Δεν είναι εύκολο να απαλλαγούμε από μια ολόκληρη ζωή κακών συνηθιών, παραμορφωμένων αναγκών και διεστραμμένων συναισθημάτων. Θα ήταν χρήσιμο αν το πεδίο της ψυχολογίας ήταν περισσότερο σύμμαχος παρά εχθρός, παρά το ότι ο αναρχισμός μπορεί να προσφέρει περισσότερα στην ψυχολογία παρά το αντίστροφο. Ένας αυξανόμενος αριθμός κριτικών ψυχολόγων είναι εξίσου πρόθυμος με τον Σαλκόφσκι και τον Ζέρζαν να κατακεραυνώσει τον ιδεολογικό ρόλο της ψυχολογίας, ενώ την ίδια στιγμή αναζητά εναλλακτικές μορφές έρευνας, διδασκαλίας και θεραπείας. Η κριτική ψυχολογία είναι πιο περιθωριακή σε σχέση με τις αντίστοιχες κριτικές τάσεις σε άλλα πεδία και ενδεχομένως να παραμείνει έτσι. Οι εκπρόσωποί της είναι πιο συχνά μαρξιστές ή ακόμη και φιλελεύθεροι από ό,τι αναρχικοί, παραμένει όμως ο πιο πρόσφορος χώρος εντός του πεδίου για να προωθήσει τα τρία αναρχικά εγχειρήματα που περιγράφονται από τον Γκόρντον: απονομιμοποίηση, άμεση δράση, καταστροφική και δημιουργική μαζί, δικτύωση. Παρακάτω περιγράφονται τρεις περιοχές με ανάμεικτες δυνατότητες προώθησης του αναρχισμού: την κλινική ψυχολογία ως θεραπευτικό επάγγελμα, την κοινωνική ψυχολογία ως τεχνολογία παραγωγής γνώσης και τους απογόνους της ανθρωπιστικής ψυχολογίας και της ριζοσπαστικής ψυχανάλυσης. Οι mainstream ψυχολόγοι μερικές φορές ασχολούνται με χρήσιμες έννοιες, παρόλο που χάνουν το νόημα τόσο συχνά. Η ένταση ανάμεσα στην ατομικότητα και την αμοιβαιότητα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική αυτού. Η υποτιθέμενη διηστική διάκριση ανάμεσα στον εαυτό και τους άλλους θεωρείται δεδομένη, με όρους όπως ανεξαρτησία αλληλεξάρτηση και αυτονομία ψυχολογική αίσθηση της κοινότητας. Η θεωρητική της προσωπικότητας εξετάζει το πόσες συνθήκες, οικογένεια, φίλοι, σχολείο, επηρεάζουν την ανάπτυξη από το εγωκεντρικό παιδί στον κοινωνικοποιημένο ενήλικα και μερικές φορές το πώς διαφορετικές κοινωνίες παράγουν τις προσωπικότητες που χρειάζονται. Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι φτιάχνουν ένα μάντρα των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο πρόσωπο, παραδείγματος χάρη προσωπικότητα, συναισθήματα, πεπιθήσεις, και το περιβάλλον, η παρουσία των άλλων, η διάταξη ενός δωματίου, οι αντιληπτικές νόρμες, παρόλο που οι mainstream απόψεις για το περιβάλλον τυπικά εξαιρούν την κοινωνία, τον πολιτισμό και την ιστορία. Αυτές οι εντάσεις και αλληλεπιδράσεις είναι κεντρικές στην αναρχική σκέψη, η οποία αναγνωρίζει το αδιαχώριστο και την αμοιβαιότητα ανάμεσα στην προσωπική και την κοινωνική αλλαγή, όπως επίσης και τη δυσκολία του να επιχειρηθούν και τα δύο ταυτόχρονα. Οι αναρχικοί αποδέχονται αυτό το ζογκλερικό παιχνίδι ατόμου κοινωνίας ως μέρος της ανθρώπινης κατάστασης. Αποφάσεις για τον τρόπο ζωής, όπως οι κλειστές ή οι ανοιχτές σχέσεις οικειότητας, έχει οδηγήσει τους αναρχικούς να αναγνωρίσουν το δυναμικό που μπορούν να έχουν οι ριζοσπαστικές επιλογές τρόπου ζωής στην απελευθέρωση του νου από τις καταπιεστικές κοινωνικές νόρμες. Επειδή ο σκοπός για τους αναρχικούς δεν είναι να εισάγουν μια νέα κοινωνία,
αλλά να πραγματοποιήσουν μια εναλλακτική κοινωνία. Όσο γίνεται περισσότερο στο παρόν, όλα τα πεδία είναι ανοιχτά για πάλι. Το προσωπικό είναι πολιτικό, αλλά είναι επίσης και οικονομικό, όπως και κοινωνικό και πολιτισμικό. Οι διαμάχες γύρω από τα ζητήματα της φροντίδας και των δουλειών του σπιτιού, των καθημερινών εργασιών, δεν είναι απλώς ατομικά θέματα άσχετα με τα ευρύτερα πολιτικά και οικονομικά ζητήματα, είναι οι καθημερινές εκδηλώσεις αυτών των ευρύτερων διαδικασιών. Η αναγνώριση των συνδέσεών τους, όπως και των συνδέσεων ενάντια στις εξουσιαστικές δυναμικές στο σπίτι, στο σχολείο, στο γραφείο, στο νοσοκομείο και σε όλους τους χώρους της κοινωνικής ζωής, είναι ένα σημαντικό βήμα. Ο Σάλμον υποστήριξε ότι αν οι προσωπικές μας σχέσεις χρησιμοποιούνται για να μας διατηρούν σε συμβιβασμό με το υπάρχον σύστημα, τότε το να αμφισβητήσουμε τις σχέσεις μας στη βάση τους αποτελεί μέρος του να αντιπαρέλθουμε το πολιτικό αδιέξοδο που το mainstream διαρκώς προσπαθεί να μας επιβάλλει. Ο Γκόρντον έκανε ένα παρόμοιο σχόλιο. Γράφει: αυτό μερικές φορές ονομάζεται προεικονιστική πολιτική. Επομένως, έχει νόημα για τους αναρχικούς που ασκούν κριτική στη σχέση του ανθρώπου με το μη ανθρώπινο και στην εκμετάλλευση των ζώων να προσπαθούν να ζουν με τρόπο που επιζητεί να αναιρέσει αυτή την εκμετάλλευση. Παραδείγματος χάρη, αποφεύγοντας τα ζωικά προϊόντα, όπως και κάνοντας καμπάνιες και αναλαμβάνοντας άμεση δράση ενάντια σε εργαστήρια, σφαγεία, φάρμες κτλ. Παρομοίως, οι αναρχικοί που ασκούν κριτική στη μονογαμία, για παράδειγμα από φεμινιστική σκοπιά, ψάχνουν τρόπους να ζήσουν διαφορετικά στο παρόν, ασκώντας την πολυγαμία. Ή, όπως έγραψε ο καταστασιακός Ραούλ Βανεγκέμ, οι άνθρωποι που μιλούν για επανάσταση και ταξική πάλι, χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένα στην καθημερινή ζωή, χωρίς να καταλαβαίνουν το υποτακτικό στοιχείο που υπάρχει στην αγάπη και το θετικό που υπάρχει στην άρνηση των περιορισμών, αυτοί οι άνθρωποι έχουν πτώματα στο στόμα τους. Το κεφάλαιο, η ψυχολογία ως θεραπευτικό επάγγελμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν σκέφτονται την ψυχολογία, έχουν στο νου τους κυρίως το θεραπευτικό επάγγελμα. Τους κλινικούς ψυχολόγους, αλλά επίσης και τους ψυχιάτρους, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους σύμβουλους που βοηθούν στην επίλυση των δυσκολιών της ψυχικής υγείας. Μπορεί να υποθέτουν ότι η ψυχολογία είναι βασισμένη στο Sigmund Freud ή ότι η ψυχολογία και η ψυχανάλυση είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα και όχι δύο πεδία με φανερό διαχωρισμό ορίων. Οι περισσότεροι σπουδαστές κλινικής ψυχολογίας μαθαίνουν διαφορετικούς τρόπους να κατανοούν την ψυχική υγεία και αρρώστια, πολύ φορτισμένοι όροι, όπως και θεραπευτικές τεχνικές που βασίζονται σε ανταγωνιστικές σχολές σκέψης. Πολύ λίγα από αυτά που κάνουν οι ψυχοθεραπευτές μοιάζουν με τις συμβουλές που προσφέρονται στα βιβλία αυτοβοήθειας της pop ψυχολογίας, που επιδιώκουν να μας μάθουν πώς να επιδιορθώσουμε τον εαυτό μας. Οι κριτικοί ψυχολόγοι έχουν αντιταχθεί στην πιο κοινότυπη προσέγγιση της ψυχοθεραπείας, να μας βοηθάει να προσαρμοστούμε σε έναν μη ικανοποιητικό κόσμο, εσωτερικεύοντας τα προβλήματα και τις λύσεις, αντί να αναγνωρίσουμε την κοινωνική τους φύση. Ο ισχυρισμός της ψυχολογίας πως είναι μια επιστήμη ξέχωρη από τη φιλοσοφία, συνόδευσε τον κοινωνικό δαρβινισμό του 19ου αιώνα, ο οποίος φαντάστηκε και απέτυχε μια ανταγωνιστική και μοχθηρή ανθρώπινη φύση για έναν καπιταλιστικό κόσμο, όπου ο ένας βγάζει το μάτι του αλουνού. Προϋπέθεσε παραμφισβήτησε την ιεραρχία, την πατριαρχία και τα φυλετικά προνόμια. Οι ψυχολόγοι του 20ου αιώνα, που έγιναν εν τέλει ψυχοθεραπευτές, ενθάρρυναν τους ανθρώπους να επιδιορθώνουν τον εαυτό τους αντί να αμφισβητούν πιο ανοιχτά τα αφεντικά, τις πολιτικές ελίτ ή τους κυρίαρχους θεσμούς. Και ακόμη σήμερα, η mainstream θεραπεία μας βοηθάει να λειτουργούμε, τονώνοντας την αυτοεκτίμησή μας και διατηρώντας τις σχέσεις μας έτσι ώστε να τα βγάζουμε πέρα στο σχολείο, να πηγαίνουμε στη δουλειά στην ώρα μας, να το παλεύουμε τη μια μέρα μετά την άλλη, να κατέχουμε τεχνικές μείωσης του άγχους και να αγνοούμε κάθε σημάδι ότι κάτι έξω από εμάς μπορεί να είναι λάθος, ακόμη και όταν εκατομμύρια από εμάς έχουν παρόμοια προσωπικά προβλήματα. Αυτά τα πολιτισμικά διαδεδομένα κλισέ έχουν γίνει μέρος της καθημερινής μας ψυχολογίας, φαινομενικά αυτονόητα, φυσικά και ορθά. Αυτές οι γενικεύσεις έχουν σημαντικές εξαιρέσεις. Φεμινιστές, μαρξιστές, αναρχικοί και άλλοι κριτικοί και ριζοσπάστες θεραπευτές, ψυχολόγοι, ψυχίατροι και ψυχαναλυτές, όπως ο Άλφρεντ Άντλερ και ο Έριχ Φρομ, διερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στη συναισθηματική μας κατάσταση, τις συνήθεις συμπεριφορές μας και την κοινωνία γύρω μας, ανοιχνεύοντας κοινές δυσκολίες σε πολιτισμικά προσδιορισμένες συνθήκες. Πιο συχνά, οι ριζοσπάστες έχουν ερευνήσει την ψυχανάλυση, η οποία εν μέρει λόγω της διαρκούς της επίγνωσης, ότι τα μυαλά είναι προϊόντα του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, είχε πάντοτε περισσότερο δυναμικό για πολιτισμική κριτική από την ψυχολογία και ιδιαίτερα τις όψεις της ψυχολογίας, που βασίζονταν περισσότερο στον τεχνικό έλεγχο από την ενοιολογική κατανόηση. Ιδιαίτερος επιδραστικός ανάμεσα στους ριζοσπάστες υπήρξε ο Βίλχεμ Ράιχ, η έρευνα του οποίου για τις σχέσεις ανάμεσα στη σεξουαλική καταπίεση και τον φασισμό ενθάρρυνε παραλλαγές ανάλυσης και θεραπείας που ακολουθούσαν μαρξιστικές, φεμινιστικές και άλλες κριτικές παραδόσεις, συμπεριλαμβανομένου του αναρχισμού.
Ο Ράιχ ακολούθησε τον Ότο Γκρος, έναν πρώιμο φρουιδικό που διαχωρίστηκε για να δημιουργήσει μια αναρχική ψυχανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη, ανοίγουν εισαγωγικά, προβλήματα όπως η αντιαυταρχική και μη καταπιεστική ανατροφή των παιδιών, η απελευθέρωση από τις πατριαρχικές ιεραρχικές δομές στο πλαίσιο της οικογένειας, του γάμου, της καριέρας κτλ., η απελευθέρωση ιδιαίτερα των γυναικών, τα δικαιώματα του ατόμου να αποφασίζει ελεύθερα για τη ζωή του, ζωή της, ιδιαίτερα σε σχέση με τα ναρκωτικά και την ευθανασία, και τέλος ζητήματα ελευθερίας του ατόμου σε σχέση με τους κοινωνικούς κανόνες και τις παραδόσεις. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο Γκρος πίστευε πως όποιος θέλει να αλλάξει τις δομές εξουσίας και παραγωγής μιας καταπιεστικής κοινωνίας, πρέπει να ξεκινήσει αλλάζοντας τις δομές αυτές στον εαυτό του και να εξαλείψει την αυθεντία που έχει διεισδύσει στη βαθύτερη ύπαρξή του. Παρομοίως, η σωματοθεραπεία του ψυχίατρου Ρομπέρτο Φρέιρε, κατά μεγάλο μέρος βασισμένη στον Ράιχ, υιοθέτησε μια αναρχική προσέγγιση στην προσπάθειά της να κατανοήσει την κοινωνικοπολιτική συμπεριφορά των ατόμων, ξεκινώντας από το τι συμβαίνει στην καθημερινή του ζωή. Η συνεισφορά του αναρχικού Πολ Γκούντμαν στη θεραπεία Gestalt έλαβε επίσης υπόψη της το κοινωνικό πλαίσιο από μια υπαρξιακή σκοπιά. Η mainstream ψυχοθεραπεία εξακολουθεί να ενισχύει ένα ανακοινωνικό, απολυτικό και προσανατολισμένο στην προσαρμογή ατομοκεντρισμό. Όταν οι ψυχολόγοι εργάζονται σε φυλακές, ψυχιατρία, σχολεία, εργοστάσια, στρατόπεδα και άλλους θεσμούς που εγκλίνουν τους ανθρώπους και διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους, η δουλειά τους περνάει από την ουδετερότητα στον κοινωνικό έλεγχο. Το εντός εισαγωγικών αντιψυχιατρικό κίνημα κερδίζει τη μεγαλύτερη προσοχή, όμως στα ψυχιατρία εργάζονται και ψυχολόγοι. Την ίδια στιγμή, κριτικοί και ριζοσπάστες ψυχολόγοι έχουν συνεισφέρει σε προσπάθειες κριτικές ως προς τη mainstream ψυχιατρική και ψυχοθεραπεία. Το κεφάλαιο, η κοινωνική ψυχολογία ως τεχνολογία παραγωγής γνώσης. Η κοινωνική ψυχολογία σαρκώνει την προτιμόμενη αυτοεικόνα του κλάδους επιστήμης και όχι ως θεραπευτικού επαγγέλματος. Μερικές φορές οι κοινωνικοί ψυχολόγοι κάνουν έρευνα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους θεραπευτές, συνήθως όμως κινούνται πιο ευρέως, αναζητώντας οικουμενικές αρχές συμπεριφοράς, υποτιθέμενα αναλύοντας στο χώρο και το χρόνο. Για ποιο λόγο βοηθάμε κάποιον? Πότε είναι λιγότερο ή περισσότερο πιθανό να ακολουθήσουμε εντολές, να συνεργαστούμε ή να ανταγωνιστούμε, να αγαπήσουμε ή να μισήσουμε? Ακόμη, πώς μπορούμε να πείσουμε κάποιον να ανακυκλώνει? Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι τυπικά χρησιμοποιούν πειραματικές μεθόδους για να μελετήσουν συμπεριφορές που συνήθως εξηγούμε χρησιμοποιώντας την εσωτερικευμένη καθημερινή μας ψυχολογία. Υποστηρίζουν πως τέτοιου είδους έρευνα είναι απαραίτητη, διότι η καθημερινή μας ψυχολογία είναι συχνά ανακριβής και μόνο η επιστήμη μπορεί να αποκαλύψει την αλήθεια. Ως φοιτητής, ανταποκρίθηκα στη φιλελεύθερα ρεφορμιστική ατζέντα της κοινωνικής ψυχολογίας με αφελή αισιοδοξία και προσωπική περιέργεια. Όμως αργότερα, επέστρεψα για το πτυχίο, εμποτισμένος από το Ισραηλινό ουτοπικό σοσιαλιστικό σύστημα των Κιμπούτζ. Συνειδητοποίησα τότε ότι η έρευνα της κοινωνικής ψυχολογίας πάνω στην εξουσία, την ιεραρχία και την αυθεντία, τη λήψη αποφάσεων και τη συνεργασία, τις σχέσεις και την κοινότητα, επιδείκνυε τα θετικά της κοινωνικής ατομικότητας μέσα σε μια ελεύθερη κοινωνία ελεύθερων ατόμων. Και άλλοι το παρατήρησαν. Για παράδειγμα, η πολιτική ψυχολόγος Ντάνα Ουόρντ, επιμελήτρια των αναρχικών αρχείων, διερεύνησε τον αυταρχισμό, τις ομαδικές δυναμικές και την ανάπτυξη των πολιτικών ενιών. Όμως ο κλάδος ποτέ δεν αποδέχτηκε το κοινωνιο-ψυχολογικό όραμα του αναρχισμού για τη μεγιστοποίηση της αυτονομίας και της κοινότητας. Υπήρξε μια εποχή που κάποιοι οραματίστηκαν περισσότερα. Στην αυγή της σύγχρονης ψυχολογίας, ο Αγκουστίν Χάμον υποστήριζε μια κοινωνική ψυχολογία που έδινε έμφαση στη συστηματική, εμπειρική έρευνα και τοποθετούσε τον προβληματισμό της κοινωνικής ψυχολογίας στη διασύνδεση ανάμεσα στα ατομικά και τα κοινωνικά επίπεδα ανάλυσης. Συνέδεε μια ισχυρή δέσμευση με κοινωνικά κινήματα που εξέφραζαν αναρχοκομμουνιστικές ιδέες, με μια κριτική επαναξιολόγηση των ενιών των κοινωνικών επιστημών, της εγκληματολογίας κτλ. Σαν να λέμε, ο Χάμον αντιλαμβανόταν τις κοινωνικές επιστήμες ως εκγενετής κριτικές επιστήμες. Το 1967 ο Άμπραχαμ Μάσλοου, ένας από τους λίγους θεωρητικούς που αναζήτησαν στον αναρχισμό κάτι σαν μοντέλο, έκανε ένα μάθημα που ονομαζόταν «Ουτοπική κοινωνική ψυχολογία». Έθετε τα εμπειρικά και ρεαλιστικά ερωτήματα. Πόσο καλή κοινωνία επιτρέπει να υπάρξει ανθρώπινη φύση? Πόσο καλή ανθρώπινη φύση επιτρέπει να υπάρξει κοινωνία? Τι είναι δυνατό και εφικτό? Τι όχι? Σήμερα όμως η κοινωνική ψυχολογία δεν είναι καθόλου ουτοπική και ούτε και τόσο κοινωνική, εστιάζοντας αντίθετα στο τι σκεφτόμαστε για τη συμπεριφορά, παραδόξως αναζητώντας να εξηγήσει τη συμπεριφορά με ατομικούς παρά κοινωνικούς και πολιτισμικούς όρους. Δεν γίνεται πολλή κουβέντα για πειραματισμό με την κοινότητα. Στη δική μου εργασία σε ένα υποπεδίο που ονομάζεται Ψυχολογία και Νόμος,
Μια αναρχική στάση βοηθάει στην ανάλυση της νομιμοποίησης των δικαιολογήσεων που προβάλλει το νομικό σύστημα, οι οποίες ουσιοδώς προϋποθέτουν πως η ανθρώπινη φύση είναι τόσο κακή που μόνο οι νόμοι μας επιτρέπουν να επιβιώνουμε. Δεν συμφωνούν όλοι οι αναρχικοί σχετικά με την ανθρώπινη φύση. Κάποιοι θεωρούν πως είναι καλή, άλλοι πως είναι καλή ή κακή ανάλογα με τις περιστάσεις, κάποιος δεν φαίνεται να τους απασχολεί. Γενικά όμως δεν θεωρούμε πως οι νομοθέτες, οι δικαστές και οι αστυνομικοί είναι ο λόγος που οι περισσότεροι άνθρωποι σε κανονικές συνθήκες είναι σε λογικά πλαίσια έντιμοι. Επιπλέον, σε αντίθεση με τους μαρξιστές, που τείνουν να θεωρούν πως η χρησιμότητα του νόμου εξαρτάται από το ποιος τον ελέγχει, οι αναρχικοί γενικά αμφισβητούν την εξουσία του νόμου, άσχετα με το ποιος τον ελέγχει και αντιτίθεται στο στόχο της νομικής λογικής. Την κρίση των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων μέσω γενικευμένων και αφηρημένων αρχών, ανεξάρτητων από τις περιστάσεις που βιώνουν οι πραγματικοί άνθρωποι. Το κεφάλαιο «Ανθρωπιστική ψυχολογία, ριζοσπαστική ψυχανάλυση και προεικονιστική πολιτική». Έχοντας συνείδηση ότι η θεραπεία, η ομφαλοσκοπία και τα βιβλία αυτοβοήθειας δεν οδηγούν στην κοινωνική αλλαγή, οι αναρχικοί είναι γενικά καχύποπτοι απέναντι στον πυρήνα της ψυχοθεραπείας, όπως επίσης και απέναντι στις ανθρωπιστικές προσεγγίσεις της δυτικής ψυχολογίας, της ανατολικής φιλοσοφίας και του New Age μυστικισμού, που γνωμοποίησαν το κίνημα του ανθρώπινου δυναμικού, στο οποίο λαμβάνει η χώρα σήμερα μεγάλο μέρος της εργασίας πάνω στον εαυτό και τις σχέσεις. Παρότι κάποιες μορφές ανθρωπιστικής ή ακόμη και New Age σκέψης υποστηρίζουν πως είναι συμβατές με κινήματα κοινωνικής αλλαγής, πάρα πολλοί συμμετέχοντες επιμένουν ότι ο μόνος τρόπος να αλλάξουν τον κόσμο είναι να δουλεύουν με τον εαυτό τους. Οι καπιταλιστές βεβαίως ευχαρίστως μας πουλούν ό,τι χρειαζόμαστε για να διαλογιστούμε και να επικοινωνήσουμε, να κάνουμε γιόγκα και τάντρα, να ανακαλύψουμε τους αυθεντικούς εαυτούς μας και να προχωρήσουμε στο πνευματικό μας ταξίδι θετικοί, ευτυχισμένοι, απορροφημένοι στον εαυτό μας και ακίνδυνοι. Κατανοητά επομένως οι αναρχικοί συχνά απορρίπτουν αυτές τις ατομικίστικες λύσεις και εστιάζουν αντίθετα σε πιο συστημικές προσεγγίσεις. Πρόσφατα ξεκίνησαν να διερευνούν ομάδες που κινούνται προς την άλλη κατεύθυνση, δίνουν προτεραιότητα στις δυναμικές προσωπικής και διαπροσωπικής ανάπτυξης που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία κοινότητας. Αυτή η προσωπική συμμετοχική παρατήρηση, όπως θα την ονόμαζαν οι κοινωνικοί ψυχολόγοι, έθεσε σε αμφισβήτηση τις υποθέσεις, τα στερεότυπα και τις συνήθειές μου και σε δοκιμασία την ικανότητά μου να έχω υπομονή με νέες γλώσσες, στυλ και τρόπους να κοιτάζω τον εαυτό μου και τον κόσμο. Παρότι οι ομάδες που συνάντησα δεν αυτοπροσδιορίζονται ως αναρχικές και επομένως προσεγγίζουν ανθρώπους με διαφορετικές πολιτικές και απολιτικές ταυτότητες, οι σκοποί και οι μέθοδοι τους συμπίπτουν σημαντικά με τις αναρχικές αξίες. Στοχεύοντας να μας ταρακουνήσουν από τον εφησυχασμό προς νέες συνήθειες, στόχους, κίνητρα και συναισθήματα, αντανακλούν τις αναρχικές εκκλήσεις για να ξανασκεφτούμε πράγματα που πάντοτε θεωρούσαμε δεδομένα σχετικά με την ανθρώπινη φύση και την κυριαρχία, τον καπιταλισμό και τον υλισμό, τη μονογαμία και τη σεξουαλικότητα. Ο σκοπός, τουλάχιστον για κάποιες, δεν είναι απλώς η εστίαση στο εσωτερικό, αλλά η δημιουργία κοινοτήτων λιγότερο περιοριστικών και καταπιεστικών, πιο εξισωτικών, ικανοποιητικών και δίκαιων. Οι προσπάθειες που φαίνονται δυνητικά χρήσιμες δίνουν έμφαση στην αμοιβαία υποστήριξη, μελέτη και διερεύνηση, παρά στην ατομική ψυχοθεραπεία, την αυτοβοήθεια ή τη συνταγή ενός γκουρού για εσωτερική μακαριότητα. Το δίκτυο για ένα νέο πολιτισμό, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί μια εκλεκτική, μη δογματική προσέγγιση που ενσωματώνει στοιχεία της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, της γνωσιακής και της γκεστάλτ θεραπείας και της ρεϊχικής γιουγκιανής ανάλυσης, μαζί με ποικίλες επικοινωνιακές και κοινωνιοσυστατικές μεθόδους. Ερευνώντας τις σχέσεις ανάμεσα στις πεποιθήσεις και τα συναισθήματα, το σώμα και το ασυνείδητο, τον εαυτό και τον πολιτισμό, το δίκτυο δημιουργεί πλαίσια που αμφισβητούν τις διαδεδομένες συναισθηματικές, συμπεριφορικές και σεξουαλικές υποθέσεις. Ένα μέρος της έρευνας αυτής ακολουθεί προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί σε πιο ανοιχτά και σκόπιμα ριζοσπαστικές κοινότητες στη Γερμανία και την Πορτογαλία. Παρομοίως, κάποιοι ψυχολόγοι που χρησιμοποιούν αναρχικά πλαίσια ενσωματώνουν ενοράσεις από την οικοψυχολογία και τον οικοφεμινισμό, όπως και από το Ζεν, τον Ταοϊσμό και άλλες ψυχολογίες που αμφισβητούν τις δυτικές αντιλήψεις για τη συνείδηση και την πραγματικότητα, τον εαυτό και τους άλλους. Μπορεί να είναι αδύνατο να αναδημιουργήσουμε την προσωπικότητα και επομένως να μεταμορφώσουμε τη ζωή ή να δημιουργήσουμε τη δική μας πραγματικότητα, είναι όμως δυνατό να διδαχτούμε ικανότητες και να δημιουργήσουμε κοινότητες που μας βοηθούν να ενεργούμε και να αισθανόμαστε κοντύτερα σε ό,τι φανταζόμαστε πως είναι δυνατό. Ο Γκόρντον παρατηρεί σε ένα κάπως σχετικό πλαίσιο ότι αυτές οι πρακτικές και οι τρόποι ζωής κινδυνεύουν να υποπέσουν σε μια αυτοαναφορική υποκουλτούρα που αποσπά από άλλες περιοχές δραστηριότητας, παραδείγματος χάρη άμεση δράση, προπαγάνδα, αλληλεγγύη. Προσθέτει όμως ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό.
Ο Μάρσαλ Ρόζενμπεργκ, ένας πρώιμος υποστηρικτής της ριζοσπαστικής θεραπείας, του οποίου η μέθοδος μη βίαιης επικοινωνίας χρησιμοποιείται σε διαπροσωπικές και πολιτικές συγκρούσεις, μιλάει για πνευματικότητα, αλλά αναγνωρίζει ότι ανοίγουν εισαγωγικά. Η πνευματικότητα μπορεί να είναι αντιδραστική εάν κάνουμε τους ανθρώπους να είναι απλώς τόσο ήρεμοι και δεκτικοί και γεμάτοι αγάπη, ώστε να ανέχονται τις επικίνδυνες δομές. Η πνευματικότητα που χρειάζεται να αναπτύξουμε είναι μια πνευματικότητα που μας κινητοποιεί για την κοινωνική αλλαγή. Δεν μας επιτρέπει απλά να καθόμαστε και να απολαμβάνουμε τον κόσμο, ό,τι και να συμβαίνει. Δημιουργεί μια ποιότητα ενέργειας που μας κινητοποιεί για δράση. Κλείνω τα εισαγωγικά. Δεν έχω ακόμα εξερευνήσει πνευματικές ομάδες, αξίζει όμως να σημειωθεί πως κάποιοι αναρχικοί θεωρούν τη μη θεσμική θρησκεία ως συμβατή με τον αναρχισμό. Ο Κέμερερ παρατηρεί ότι η θεσμοποιημένη θρησκεία σε κάθε έθνος τείνει να υποστηρίζει το status quo, όμως πολλά θρησκευτικά διδάγματα υποστηρίζουν την αναρχία. Ο Λάμπον Βίλσον συμφωνεί, αναφερόμενος σε ποικίλα είδη θρησκευτικού αναρχισμού, ανοίγουν εισαγωγικά, προτείνει ότι οι φασιστικές και φονταμεταλιστικές αιρέσεις δεν πρέπει να συγχέονται με μη αυταρχικές πνευματικές τάσεις που αντιπροσωπεύονται από τον νεοσαμανισμό, την ψυχεδελική ή ενθεογενή πνευματικότητα, την αμερικανική θρησκεία της φύσης, σύμφωνα με αναρχικούς όπως ο Θωρό, που μοιράζεται ιδέες και θέματα με την πράσινη αναρχία και τον πριμιτιβισμό, τον φιλετισμό, την οικολογική αντίσταση, τη στάση των αυτοχθόνων Αμερικάνων απέναντι στη φύση, ακόμη και τον φεστιβαλισμό του Rainbow και του Burning Man. Ο Λάμπον Βίλσον προσθέτει και μια κρίσιμη υπενθύμηση. Κάθε απελευθερωτικό σύστημα πεπιθήσεων, ακόμη και το πιο ελευθεριακό, μπορεί να μεταστραφεί κατά 180 μοίρες και να γίνει ένα άκαπτο δόγμα. Αντίστροφα, ακόμη και μέσα στην πιο θρησκευτική από τις θρησκείες, η φυσική ανθρώπινη τάση για ελευθερία μπορεί να χαράξει μυστικούς χώρους αντίστασης. Το κεφάλαιο ζητώντας τα όλα. Ο Μίλστεϊν επιμένει ότι ο δυναμισμός του αναρχισμού πηγάζει από την αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι απλώς τελεσμένα όντα, αλλά βρίσκονται συνεχώς σε διαδικασία γίγνεσθε. Το να θεωρείς πως ολόκληρη η ζωή είναι ικανή για εξέλιξη αναδεικνύει την ιδέα πως ο άνθρωπος και η κοινωνία μπορούν να αλλάξουν. Οι άνθρωποι και ο κόσμος μπορούν να γίνουν κάτι περισσότερο από αυτό που είναι, κάτι καλύτερο από αυτό που είναι. Η σχετική ερώτηση εδώ είναι αν η ψυχολογία σε οποιαδήποτε από τις θεραπευτικές, ερευνητικές ή εναλλακτικές της αμφιέσεις μπορεί να συνεισφέρει σε μια αναρχική κουλτούρα όπου οι συμμετέχοντες ζουν μια πιο ικανοποιητική ζωή, ενώ εργάζονται πιο αποτελεσματικά για έναν κόσμο που παρέχει καλύτερη ζωή σε όλους. Ο Κρόμπι παρατήρησε ότι σε αντίθεση με τις μαρξιστικές ψυχολογίες, δεν υπάρχει επιδραστική αναρχική ψυχολογία. Οραματιζόμενος ένα τέτοιο εγχείρημα, ο Μπράουν υπογράμμισε πως παρότι μπορεί να φαίνεται ότι απλώς δεν είναι δουλειά της ψυχολογίας να επεκταθεί πέρα από τη μελέτη του προσώπου, το μοντέλο του προσώπου που υιοθετείται σε μια δεδομένη στιγμή συγκροτείται πάντοτε σε σχέση με μια αντίληψη του συλλογικού. Μια αναρχική ψυχολογία δεν θα αναδειχθεί από ένα διαφορετικό μοντέλο προσώπου, αλλά μάλλον από τον ταυτόχρονο αναστοχασμό του προσώπου και του συλλογικού μαζί. Στην πραγματικότητα και μόνο η ιδέα της δημιουργίας μιας τέτοιας στάσης μέσα στον κλάδο φαίνεται εχθρική προς τον αναρχισμό. Όμως αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως η ψυχολογία υπό αναρχικό πρίσμα πρέπει να έχει ως αντικείμενό της τη ζωή παρά την υποκειμενικότητα ή το άτομο. Το αν οι αναρχικοί εκτός ακαδημίας θα βρουν τις μεταστρουκτουραλικές και μεταμοντέρνες προσεγγίσεις πιο χρήσιμες από τις παλαιότερες μένει να φανεί. Ο κριτικός ψυχολόγος Τεντ Σλόαν, επιχειρώντας να προσανατολίσει τους ριζοσπάστες θεραπευτές και συμβούλους προς την εργασία δημιουργίας κοινότητας, λέει, ανοίγουν εισαγωγικά, «Το θέμα δεν είναι να πάρουμε την ανθρωπιστική ατομοκεντρική ψυχολογία και να την εφαρμόσουμε για να θεραπεύσουμε τους αναρχικούς. Είναι να διασώσουμε τις αλήθειες που βρίσκονται θαμμένες σε αυτή την υποκειμενική στιγμή της διαλεκτικής και να βλέπουμε αυτό που συμβαίνει εκεί, στην ψυχή, ως κάτι που πάντοτε εμπλέκει την κοινωνική τάξη, την εσωτερήκευση της καταπίεσης, την απόθυση του σώματος κτλ. Ιδάλλως, μπαίνουμε σε διαδικασία να δουλεύουμε με τον εαυτό μας και να ξεχνάμε ότι το κράτος, ο καπιταλισμός, η πατριαρχία κτλ. Είναι τα θεμελιώδη ζητήματα. Και εδώ είναι που χρειάζεται να κάνει τη δουλειά του κριτική ψυχολογία. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο κίνδυνος στη χρήση οποιασδήποτε μορφής ψυχολογίας είναι το να αποσπαστούμε από τον κόσμο που βρίσκεται έξω από εμάς. Παρά το ρίσκο, πιστεύω πως η διερεύνηση αξίζει τον κόπο. Πολλοί από εμάς θα ήταν πιο αποτελεσματικοί αναρχικοί, όπως και πιο ικανοποιημένοι άνθρωποι, εάν μπορούσαν να αντιταχθούν στην πολιτισμικά προσδιορισμένη καθημερινή μας ψυχολογία. Όπως σημείωσε ο Σουκαΐτης, οι κοινωνικές σχέσεις που δημιουργούνται κάθε μέρα προεικονίζουν τον κόσμο που έρχεται, όχι απλά με μια μεταφορική έννοια, αλλά επίσης και κυριολεκτικά.
Στα αλήθεια, είναι η ανάδυση αυτού του άλλου κόσμου, ενσαρκωμένου στη διαρκή κίνηση και αλληλεπίδραση των σωμάτων. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να μάθουμε. Μπορεί να θέλουμε την επανάσταση, όμως όπως λέει η Έμα, θέλουμε και να χορέψουμε επίσης. Το να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο προσωπικό και διαπροσωπικό σημαίνει επίσης να ανταποκριθούμε σε αυτούς που βιώνουν ψυχική ή συναισθηματική δυσφορία. Γνωρίζουμε πως αυτοί, ίσως εμείς, συχνά αγωνίζονται μέσα σε ψυχιατρικά συστήματα που είναι υπερεξαντλημένα, γραφειοκρατικοποιημένα, ιατρικοποιημένα, αδιάφορα και συχνά ακατάλληλα στην καλύτερη περίπτωση. Αυτός ο αγώνας όμως επίσης λαμβάνει χώρα με τους φίλους και συντρόφους. Ο Ντόρτερ κατέδειξε ότι παρόλο που τα κινήματα των ψυχιατρικών επιζώντων βάζουν θεμελιώδη ζητήματα, όπως το τι σημαίνει να είσαι τρελός σε ένα παράλογο κόσμο, ζητήματα ψυχικής υγείας και απελευθέρωσης της τρέλας εμφανίζονται πολύ λίγο στη συλλογική δουλειά που εστιάζουν οι αναρχικοί ή στους τρόπους με τους οποίους συγκροτούμαστε ή οργανωνόμαστε. Εισάγοντας αναρχικές εκτιμήσεις για την ψυχική δυσφορία, ο Άσερ ήλπισε, ανοίγουν εισαγωγικά, να πυροδοτηθούν περισσότερες συζητήσεις σχετικά με την ψυχική αρρώστια εντός των πολιτικών μας κοινοτήτων και των φιλικών μας κύκλων, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να προσφέρουμε ένας στον άλλον και στους εαυτούς μας την υποστήριξη που χρειαζόμαστε. Πρέπει να καταλαβαίνουμε πότε οι άνθρωποι χάνουν την επαφή, επειδή δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν, και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους δώσουμε όλα όσα χρειάζονται. Στις υποτιθέμενα ριζοσπαστικές μας κοινότητες, η ψυχική αρρώστια είναι βαθιά στιγματισμένη, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και γελιοποιημένη. Δεν θα έπρεπε να εναπόκειται σε εμάς μέσα στις πιο βαθιές καταθλιπτικές μας καταστάσεις ή στα πιο μανιακά μας επεισόδια να βγάλουμε τους ανθρώπους από αυτά τα σκατά, όμως τόσο συχνά, εάν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανείς άλλος. Κλείνει τα εισαγωγικά. Τέλος, η αντίσταση στον αναρχισμό συχνά πηγάζει από την αποδοχή των πολιτισμικά κυρίαρχων εξηγήσεων της ανθρώπινης συμπεριφοράς και μερικές φορές από την προσωπική ικανοποίηση της επιτυχούς καθοδήγησης των κοινωνικών κανόνων. Η πίστη πως η κοινωνία χρειάζεται ισχυρούς ηγέτες, ισχυρούς νόμους και ισχυρούς αστυνομικούς, επειδή οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να επιβιώσουν χωρίς αυτούς, αντανακλά μια συγκεκριμένη κατανόηση του κινήτρου. Μια προσεκτική ανάγνωση της mainstream ψυχολογίας μπορεί να βοηθήσει να αντιταχθούμε σε κάποια από αυτά τα επιχειρήματα. Η ανάπτυξη μιας πιο κριτικής εναλλακτικής ψυχολογίας στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο άτομο και την κοινότητα θα μπορούσε να μας βοηθήσει να επαναοραματιστούμε τι είμαστε ικανοί να δημιουργήσουμε μαζί.